σε αυτό το γήπεδο. Χαίρομαι ιδιαίτερα, καθώς το όλο κλίμα είναι πάντα εξαιρετικό. Θα τολμούσα να πω πως είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Και σήμερα σε αυτό συνηγορεί και ο πολύ καλός καιρός και η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και φυσικά οι δύο ομάδες. Οπότε μην παραξενευτείτε αν αυτό θα είναι ένα από τα καλύτερα μάτς που είδαμε τελευταία. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Για πάμε. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κάνει μια συρτή σέντρα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Γίνεται ξανά δικιά του. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Όμορφες πάσες. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Μεγάλη προσπάθεια. Πάει για γκολ. Και προσπαθεί να σουτάρει. Σίγουρα μπορούσε και καλύτερο σου. Τεράστια ευκαιρία. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του και δεν τα κατάφερε. Κρίμα για τους οπαδούς του που τους βλέπουμε εδώ πολύ απογοητευμένους. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ο επιτιθέμενος έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Στιγμία μάλιστα κέρδισε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό εκεί. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Θα εκμεταλλευτεί κάτι. Σουτάρει με δύναμη. Το έβαλε. Είναι από τα ευκολότερα που μπορεί να τύχουν σε έναν επιθετικό, αλλά και αυτά χάνονται ενίοτε. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Για να δούμε και τη συνέχεια. Αν και ελέγχουν πλέον το ρυθμό του αγώνα, θα πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ουσιαστικοί στο παιχνίδι τους. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Να και το σουτ τώρα! Το ρολόι δείχνει ότι έχουν περάσει 30 λεπτά στο πρώτο μέρος. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τη στέλνει προς το κέντρο. Θα ψάξει το γκολ. Το κάρφωσε. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Πανέξυπνο γκολ αυτό. Κρεώνεται καθαρά στο ποδοσφαιρικό του ένστικτο.
έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Στο 1-0 δεν είχε κρυθεί τίποτα. Τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε. Θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Πολύ καλό το passing game εδώ. Κινείται προς τα εμπρός. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Τη στέλνει μακριά. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Κοντάς πίσω το πρώτο 45 λεπτό, τι βλέπεις? Εδώ έχει ένα δίλημα. Να συνεχίσει το ίδιο μοτίβο, ρισκάροντας όμως τα μετόπιστε, ή να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική τακτική για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Οδηγούν με δύο γκολ διαφορά. Το σκορ είναι 2-0. Ξανά πίσω στις θέσεις μας, το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Λουκακού καθαρίζει το πάση. Η μπάλα θα περάσει την γραμμή. Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Επιλέγει να πάει για τον γκολ. Να το! Πλέον με προβάδισμα τριών γκολ όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Με τέτοια πρόσκληση, πρόκληση, είναι λογικό να σουτάρει ο επιθετικός. Κινήθηκαν πανέξυπνα και οι δύο, τόσο ο σκόρερ όσο και ο συμπαίκτης που του έβγαλε την ασίστ. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκόρ είναι ήδη στο 3-0. Κόμψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Είναι πλάγιο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Την έκοψε. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Η ομάδα έχει ακόμα αλλαγές, αλλά δεν τις επιχειρεί. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Έκοψε την πάση. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπαίκτη του. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Στα δίχτυα η μπάλα. Ήταν σε πολύ ευνοϊκή θέση. Δύσκολα χάνεται από εκεί. Εδώ ο επιθετικός έμεινε εντελώς αμαρκάριστος. Δεν έπεσε κανείς επάνω του για να τον κόψει και βέβαια τέτοια σφάλματα πληρώνονται. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί, στην πλάγια γραμμή. Προφανώς, κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Πολύ καλή σκέψη από τον coach, γιατί η ομάδα του τώρα χρειάζεται μια ένεση στο δημιουργικό κομμάτι. Τουλάχιστον στα χαρτιά έχουν ακόμα πιθανότητες να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Περνά την μπάλα πάνω από τον κοτσά, είναι δύναμη την μπάλα. Η μπάλα στο πλεκτό. Μάλιστα, θα ήθελες να δηλώσεις κάτι για αυτό το γκολ. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Και
με αυτό το γκολ έκανε hat-trick σήμερα. Το πιο σημαντικό πιστεύω είναι ότι αυτός ο παίκτης έχει το γκολ στο αίμα του. Και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα μέσα στο τερέν. Και να που η διαφορά είναι στα τρία τέρματα τώρα. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Η μπάλα θα πάει προς τα μέσα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Δεν είχε τύχει. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Μάλλον ψάχνει για κάποιο συμπέθυντο. Μεγάλη εξαπολύει ένα σουτ. Τίκε! Αποδεικνύονται αχόρταγοι και καλά κάνουν. Ο κόσμος πλήρωσε για να δει θέαμα. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει βάλει 4 γκολ. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Το μάτς έχει αρχίσει να θυμίζει προπόνηση. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ ο επιτιθέμενος. Αυτό είναι! Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του, ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη. Αν πούμε ότι τους κέρδισαν, θα είμαστε άδικοι. Κυριολεκτικά τους διέλυσαν. Κοίτα, αν δούμε πώς επιτέθηκαν από τα πλάγια οι νικητές, αυτό δείχνει ξεκάθαρα πως εφάρμοζαν εντολές. Προφανώς το τεχνικό team είχε εντοπίσει την αδυναμία του αντιπάλου και τον χτύπησε στο ψαχνό. Και καταλαβαίνεις πως οι νικητές ρίσκαραν πολλά με αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης και τελικά επιβραβεύτηκαν. Η μετάβαση τελείωσε. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Θαναϊλάκη για την ανάλυση του σήμερα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και οι δύο. Να είσαι καλά, Χριστό.